Μικρόφωνο μαγεύει τα πλήθη. Ο Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί με την σπουδαία φωνή και το γοητευτικό χαμόγελο, εξαπολύει τα μουσικά του βέλη και στοχεύει κατευθείαν στην ευαίσθητη χορδή, στην καρδιά των αμέτρητων θαυμαστών του. Σαν να είσαι εδώ, για μένα σου μιλώ. Σαν να είσαι εδώ, τα βράδια μου περνώ. Τι γίνεται όμως όταν αφήνει το μικρόφωνο και πιάνει στα χέρια του ένα πραγματικό τόξο? Καταφέρνει και πάλι να γίνει το επίκεντρο του θαυμασμού ή απλά προσπαθεί για το καλύτερο? Η συνέχεια επί της οθόνης. Ένας Γιάννης Πλούταρχος όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Ο Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν σε ρόλο τοξοβόλου. Σημαδεύει, αυτοσυγκεντρώνεται και βρίσκει κέντρο. Ποιος έπεισε τον διάσημο λαϊκό τραγουδιστή να απαρνηθεί έστω και για λίγο το λευκό κοστούμι της πίστας και να εμφανιστεί με σπόρο ρούχα? Η υπεύθυνη του οργανισμού Αθήνα 2004. Του ζήτησαν να φωτογραφηθεί αφιλοκερδός για το διαφημιστικό σποτάκι που βλέπετε και εκείνος δέχθηκε με μεγάλη χαρά. Με τα μοντέρνα γυαλιά του, ένα σπορ καπέλο που το άλλαζε συνεχώς θέση και πολλή υπομονή, στήθηκε μπροστά από τον φωτογραφικό φακό και ειδού το αποτέλεσμα. Στόχος του διαφημιστικού σποτ, τι άλλο, το μήνυμα του εθελοντισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και αυτή τη φορά, ο Γιάννης Πλούταρχος πέτυχε διάνα. Καθένας από εμάς έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να διεξαχθούν όσο δυνατότερο καλύτερα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ανάμεσα σε εκατοντάδες συντοπίτες και θαυμαστές του, γιόρτασε ο Γιάννης Πλούταρχος σήμερα το μεσημέρι τους 3 πλατινένιους δίσκους του άλμπουμ «Μικρές φωτογραφίες» και του διπλά πλατινένιου δίσκου «Δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής» στην πηγή Κρίας, στη Λιβαδιά, τον τόπο καταγωγής του. Το μεσημέρι του Σαββάτου έγινε λαμπερό και πολύ ζεστό από πολύ νωρίς. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τον Πλούταρχο ήταν εκεί. Όλος ο χώρος που γινόταν η εκδήλωση γέμισε ασφυκτικά και όλοι περίμεναν τον Γιάννη που ήρθε συνοδευόμενος από τη σύντροφο της ζωής του, τη Μαρία και τα δύο παιδιά του, την τετράχρονη Κατερίνα και τον τρίχρονο Γιώργο. Η μητέρα του, ο πατέρας του, ο αδελφός του και όλοι οι συγγενείς του Γιάννη, συγκινημένοι και ευτυχισμένοι, μοιράστηκαν τις κορυφαίες στιγμές μαζί του. Ταυτόχρονα με την απονομή, επισημοποιήθηκε και η ανανέωση της συνεργασίας του Γιάννη Πλούταρχου με τη δισκογραφική του εταιρεία και τα συμβόλαια υπογράφηκαν με τραγούδια και επιφημίες. Οι εκδηλώσεις αγάπης και θαυμασμού δεν σταμάτησαν ακόμα και την ώρα που ο Γιάννης Πλούταρχος έφυγε από την αίθουσα και πήγε να συνεχίσει με φίλους, δημοσιογράφους και συντελεστές του δίσκου τη γιορτή για την επιτυχία του. Γεια σας παιδιά, είστε καλά. Καταπληκτικό. Αποθέωση. Παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημιουργούς που με εμπιστευτήκαν τα τραγούδια τους, να είναι καλά. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μας δίνουν το δικό τους θησαυρό και εμείς τον ερμηνεύουμε και ερμηνεύουμε τα συναισθήματά τους. Να είναι καλά, πάλι με την καινούργια δουλειά, θα απευθυνθώ πάλι στα ίδια παιδιά για την καινούργια, για την επόμενη. Χίλια ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά, να είστε καθώς καλά. Να είστε καλά. Γιατί αποφάσισα να το κάνεις στη Λιβαδιά? Η πατρίδα μου, δεν. Μπράβο! Με το νέο συμβόλαιο που φωνάζετε σήμερα θα περιμένουμε. Ελπίζω παιδιά τα καλύτερα, που θα είναι τα καλύτερα σίγουρα. Θα γίνουν και κάποιες, φαντάζομαι, και κάποιες παραγωγές, όχι σαν και αυτές που ίσως σας έχω συνηθίσει. Θα είναι κάποια άλλα διαφορετικά πράγματα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Από το πλευρό του δεν έφυγαν στιγμή οι δικοί του άνθρωποι που μίλησαν στην κάμερα του Σταρ γεμάτη υπερηφάνεια και συγκίνηση. Ευχαριστώ στο Θεό, μεγάλο το όνομά του, και μετά στον κόσμο, μικρούς και μεγάλους.
Ευτυχισμένος και έχοντας στο πλευρό του ολόκληρη την οικογένειά του, ο Γιάννης Πλούταρχος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τη δισκογραφική του εταιρεία και σίγουρα ήταν ένα συμβόλαιο πραγματικό χρυσάφι. Θα γίνουν και κάποιες, φαντάζομαι, και κάποιες παραγωγές, όχι σαν και αυτές που ίσως με έχω συνηθίσει. Θα είναι κάποια άλλα διαφορετικά πράγματα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ιδιαίτερα υπερήφανοι οι δικοί του άνθρωποι. Εγώ νιώθω σαν μάνα, δάκρυσα τα χαρά. Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι πάντα καλά και να τον έχει δώσει καλά. Αυτές οι εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου συγκίνησαν ιδιαίτερα τον δημοφιλή τραγουδιστή, που συνεχίζει να διατηρεί, παρά την φήμη που απέκτησε, την απλότητα και τη σεμνότητα που είχε όταν ξεκίνησε, χωρίς να κρύβει την αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Τη χρυσή συνταγή φέρετε στη σου.